Λακκούβες τέλος για τη βιομηχανική περιοχή, μόνο για την οδό Α και σε ένα μήκος 1.100 περίπου μέτρων. Η Α είχε πολλά προβλήματα. Ξεκινήσαμε την Τρίτη, τη Δευτέρα με φρεζάρισμα, ρίξαμε μια ενδιάμεση στρώση και τώρα ρίχνουμε την τελική, όπως φαίνεται. Ναι, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν έγινε και λίγο χάλια από ό,τι είδαμε. Ναι, αυτό είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε όλη την Α, γιατί θα φέρναμε σε δύσκολη θέση όλες τις επιχειρήσεις που ήταν εδώ. Οι εργασίες φρεζαρίσματος ξεκίνησαν πριν από 9 ημέρες, προκαλώντας κυκλοφοριακή αναστάτωση, ενώ οι οδηγοί οπλίζονται με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή, με φόντο τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, οι οποίες βρίσκονται στην τελική ευθεία. Δεν είναι η βιομηχανική μόνο, είναι και ο από κάτω δρόμος. Ναι. Ποια ήταν πιο ανάγκη, η βιομηχανική ή η λεωφόρος Καρατζίδη, αυτή η εθνική Καρατζίδη. Εδώ πάνε με 30-40, εκεί όμως πάνε με 70-80 και κινδυνεύουν καθημερινά να χαθούν ζωές. Και βλέπουμε ξαφνικά να γίνονται ασφαλτώσεις εδώ και όχι εκεί. Δεν είναι κάτι εύκολο, όμως είναι αναγκαίο κακό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ίσως όσο πιο γρήγορα μπορεί να το επισπεύσουν όλο αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν να γίνει πάρα πολύ καιρό. Και άποψή μου είναι αν μπορούν να φτιαχτούν και οι άλλοι δρόμοι, οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Έπρεπε να γίνει. Γιατί ήταν χάλια αυτός ο δρόμος. Γενικά και όλος ο από κάτω δρόμος είναι χάλια. Το πρόβλημα είναι ότι πέρα από τις ασφαλτοστρώσεις έχουμε θέμα σε όλους τους δρόμους γενικά με τις γραμμές. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Τις διαγραμμίσεις των δρόμων, γενικά όχι μόνο στη βιομηχανική. Έχει να γίνει χρόνια αυτό το πράγμα. Νύχτα δεν βλέπεις τίποτα, δηλαδή πόσο πια. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο, οπότε η κίνηση είναι μειωμένη, σχολίασαν με νόημα οδηγοί, οι οποίοι διασχίζουν τον επίμαχο δρόμο, μια ανάσα από την καυτή άσφαλτο. Ναι, θα γυρίσω τώρα να φύγω κι εγώ, διότι δεν μπορεί να περάσει ο δρόμος. Ναι. Ο δρόμος κλείνει εκεί, βλέπω. Ναι. Ασφαλώς θα γυρίσω από την άλλη μεριά, γιατί θα λερώσουμε και τα μάξα. Χωρίς υπομονή δεν κάνουμε και σωστή δουλειά, νομίζω, έτσι δεν είναι. Να μην έχουμε και τους γνωστούς λάκκους μετά. Φυσιολογικά, ναι. Έπρεπε να γίνει και τέτοια έργα έπρεπε να γίνονται συχνότερα. Θα μπορούσε να γίνει λίγο πιο σύντομα, πιστεύω. Δηλαδή και σε ώρες που δεν θα υπάρχει τόσο πολύ κίνηση. Εντάξει, λίγο καλύτερη οργάνωση πάντα μπορεί να υπάρξει. Παντού. Άμα ο καιρός είναι ζεστός, παγώνει λίγο πιο δύσκολα. Οπότε αυτή είναι ιδανικές συνθήκες για να ρίχνουμε. Ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη. Αυτό που ελπίζουν είναι να μην αντικρίσουν και πάλι λακκούβες στην οδό Α. Εντάξει, αυτός ο δρόμος που κατεβαίνουμε κάτω. Από τη δεξιά μεριά κατεβαίνουμε, είναι έτσι ένα παπούρι. Ο άλλος που ανεβαίνουμε από την αριστερή είναι πάλι το ίδιο. Δηλαδή. Τώρα με την ασφαλτόστρωση που σέβεται ότι θα γίνει καλή δουλειά ή θα ξαναδούμε πάλι τις γνωστές λακκούβες. Αυτό θα δείξει. Ανάλογα τι άσφαλτο μπαίνει και πώς. Και ενδέχεται να τελειώσουμε την ερχόμενη Τρίτη στις 23 νομίζω του μήνα.